Πήγαμε κατευθείαν στα Ζόρικα. Ναι, ναι. Πώς αισθάνεστε? Πολύ ωραία και έχουμε παρακολουθήσει το μάθημά μας. Εδώ ήρθα να δούμε, λίγο πώς θα πάει. Μάλιστα. Έχουμε λέμε εμπορική. Άρα εσείς είστε εδώ μπροστά στο πίνακα. Έχω το βιβλίο μου εγώ. Το βιβλίο, ναι. Δηλαδή μπορούμε να γράψουμε τις χρονολογίες μας, την πρώτη χρονολογία που έχουμε 1881 και παράδειγμα. Εδώ έχουμε, κυριοφόρνητα. Εδώ θα ξεκινήσει. Ωραία. Χειριζόμαστε τα βιβλία μας, ό,τι βλέπουμε τα βιβλία ότι έχουμε στο σχολείο, το λειτουργούμε έτσι. Μάλιστα. Και μετά σε δεύτερο επίπεδο έχουμε και τις ασκήσεις, έχουμε τα διαγωνίσματα. Θα είναι η ανατροφοδότηση για τους μαθητές που θα μας απαντούν, θα μας απαντούν σε ασκήσεις. Όλα αυτά τα ανεβάζουν ερωτήσεις. Πολύ ωραία. Και ανεβάζουν ερωτήσεις. Ασύγχρονα. Άρα απαντάμε τις ερωτήσεις. Κλείνουμε κάθε απορία. Ωραία. Και μετά τα παιδιά καλούνται να ανταποκριθούν και σε ερωτήσεις. Έχουμε καμία εικόνα τώρα πόσοι θα. Αναμένουμε να δούμε πόση ώρα και θα έχουμε και νοηματική. Ναι, πώς εννοείται, επιβάλλεται. Αυτό μάλιστα, πολύ ωραία. Και πόσες, από τα ιστορία τρίτης λυκείου, εκτιμάμε ότι θα κάνουμε πόσες παραδόσεις. Θα κάνουμε μέχρι τις εξετάσεις. Ναι, και πόσες, είναι περίπου δύο μαθήματα την εβδομάδα. Δύο μαθήματα την εβδομάδα, περίπου. Κανονικά, όσο λειτουργεί το σχολείο κανονικά, θα παρακολουθούν οι μαθητές μέχρι τις εξετάσεις, παραμονές των εξετάσεων. Θα λύνουμε όλες τις απορίες. Μάλιστα, και θα το κάνετε μόνο τώρα. Αυτό είναι τώρα η απασχόληση. Αυτή είναι η απασχόληση μας, είναι εδώ, να βοηθήσουμε κάθε μαθητή σε όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραία, εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία και είμαι σίγουρος ότι πολύ. Έτσι οι μαθητές θα το αγκαλιάσουν, ειδικά σε απομονωμένες περιοχές. Και νομίζω ότι είναι και η δικιά μας απάντηση σε ένα υπαρκτό ζήτημα, το ζήτημα της φροντιστηριακής υποστήριξης. Αν έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να δίνουμε ποιοτική συμπληρωματική βοήθεια στα παιδιά διαδραστικά και δωρεάν, είμαι σίγουρος ότι πολλά παιδιά θα το ευκαιρίσουν. Οπότε να ευχηθώ καλή αρχή και είμαι πολύ περίεργος να δω τώρα πώς θα δουλέψει στην πράξη. Δεν έχετε καθόλου, όπως το λένε εδώ, άγχος για την κάμερα και τα λοιπά. Σας βλέπω τελείως χαλαρή. Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεστε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας για την εκκίνηση του ζωντανού ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο ξεκινά σήμερα για 11 μαθήματα. Στην πορεία θα έχουμε όλα τα μαθήματα της τρίτης λυκείου, με πολλούς καθηγητές τους οποίους έχουμε αποσπάσει στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική αρχή αυτή. Ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχουμε λάβει πάνω από 100 email από ενδιαφερόμενους. Τονίσω ότι έχει πολλές καινοτομίες το ψηφιακό φροντιστήριο. Ανάμεσά τους το ότι θα έχουμε ζωντανά νοηματική, θα μπει και υποτιτλισμός. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία, την οποία περιμένουμε να αγκαλιάσουν όλες οι μαθήτρες και όλοι οι μαθητές τρίτης λυκείου. Και πάλι είναι μεγάλη μας χαρά γιατί με βρίσκεστε εδώ. Εγώ χαίρομαι, Υπουργέ, καθώς μια δέσμευση την οποία είχαμε κάνει πριν από κάποιους μήνες ξεκινάει να υλοποιείται σήμερα. Πράγματι, το ζωντανό ψηφιακό φροντιστήριο για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου είναι μια σημαντική καινοτομία. Ανεξάρτητο λοιπόν νεοελληνικό κράτος. Θα ξεκινήσουμε με αυτή τη φράση. Ανεξάρτητο νεοελληνικό κράτος γιατί. Πώς είστε. Έτοιμες. Έτοιμες. Τι θα λέγατε. Εσείς. Αρχαία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πότε ξεκινάτε εσείς, αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Ωραία. Δεν ψάχνετε στρες. Πρώτη φορά έχετε έρθει εδώ πέρα. Ναι. Καλή αρχή. Πιστεύουμε πολύ σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή. Αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.